Να σου πω κάτι. Τώρα με αυτές τις ευχές που μας δώσατε, ναι, καλή τύχη. Το παίρνω πίσω. Αλήθεια τώρα, αν μια φορά θέλετε να σας αλλάξουμε, θα έρθουμε. Θα ξυπνήσουμε 3.30 ώρα το πρωί, ρε παιδιά, και θα έρθουμε 5.30 ώρα για την εκπομπή σας. Τι 3.30 καλέ. Τι ώρα. Πολύ νωρίτερα, μέχρι να ξυπνήσει, θα διαβάσει εγώ μια εφημερίδα. Να έρθει. Τι διαβάσει εφημερίδα, καλή τύχη. Ώρα δεν βλέπω κιόλα εγώ. Ναι, αυτό λέω. Καλή τύχη και σε εσάς, καλή σεζόν. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Μας κρατάτε παρέα πολύ πρωί. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ναι, καλές ειδήσεις να έχουμε. Όντως αυτή είναι η καλύτερη ευχή. Λοιπόν, και τώρα το θέμα λοιπόν, που. Για ζώσου να πας στις ταινίες. Να πω. Ναι, γιατί είναι Πέμπτη σήμερα και ή πάμε σινεμά ή αποφασίζουμε σε ποιες ταινίες θα πάμε σινεμά το Σαββατοκύριακο. Ναι, βεβαίως. Το έχει φτιάξει το βίντεο ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Επόμενη εβδομάδα σας είπαμε ότι θα έκανε πρεμιέρα το εκρηκτικό κοκτέιλ. Εγγράψτε λάθος. Κάνει από σήμερα. Μαζί με αυτό μπορείτε να δείτε και την ιρανική ταινία «Μια Τετάρτη του Μαΐου» που ερευνά τα όρια της ανθρώπινης ανέχειας και απελπισίας όταν ένας ευεργέτης προσφέρεται να λύσει τα οικονομικά προβλήματα όποιου αποδείξει ότι έχει πραγματική ανάγκη. Τον Μπλεβάλτο με την Αλίσια Βικάντερ που δείχνει πως ένας Αμερικανοκορεάτης προσπαθεί να κρατήσει ενωμένη την οικογένειά του. Το Λίαμ Νίσον στο δρόμο από πάγο να κάνει για ακόμα μια φορά το σωτήρα. Στην εξαφάνιση ανηλίκου την προσπάθεια ενός πατέρα να σώσει τον 7χρονο γιο του που έχει εξαφανιστεί και στο No Heroes που ξεπερνούν τα όρια στον χώρο του αθλητισμού. Ότι πιο βλακώδες έχω ακούσει δηλαδή είναι. Η ταινία όμως που μας κέρδισε περισσότερο είναι ο Ένας Τρίαμβος, με τον Γκάρντ Μεράντ να ηγείται ενός διάσωση στις φυλακές που το ταλέντο τους θα τους ανεβάσει στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου. Η ταινία βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Ο πρωταγωνιστής μας μίλησε αποκλειστικά. T'es fâché? Ah non, non, je suis pas fâché, non. Non, mais je joue, là, c'est mon texte. Ah bah c'était bien, là. C'était juste, non? Mon personnage, il attend son heure, comme on dit. Il attend son heure de gloire parce que, comme vous le voyez dans le film, il est assez chiant, quoi. On n'a pas tellement envie de l'avoir comme partenaire parce qu'il est assez renfermé, il est assez assez lunatique, mais il attend vraiment, je crois, qu'on lui donne la chance de montrer son talent. C'est ça ce qu'attend le personnage, je crois. Hein. Όσο αυτά συμβαίνουν, εγώ βρίσκομαι στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν που Τζόνι Ντεπ, Μαριόν Κοτιγιά, Χαβιέ Μπαρδέμ, Πενέλοπε Κρούθ, Αντώνιο Μπαντέρας έχουν ήδη κάνει εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί. Περισσότερα από κοντά την επόμενη εβδομάδα. Να σου πω κάτι, τον Αντώνιο Μπαντέρας πλέον τον βλέπω, δεν εντυπωσιάζομαι, ήταν και στη Μηχανιώνα. Και τι, τον είδε στη Μηχανιώνα. Τι σημασία έχει, περπάτησε στους δρόμους που περπατάμε και. Δεν σε έχω πάει στη Μηχανιώνα, εσένα. Ναι, καλέ. Σε αυτούς τους δρόμους που πηγαίναμε και τρώγαμε τις λουκουμάδες. Ναι, εκεί είναι η Μηχανιώνα. Γιατί λέω ναι, αλλά δεν θυμάμαι. Θυμάσαι το πανηγύρι που είχαμε πάει. Α, ναι. Έχει το πανηγύρι στη Μηχανιώνα. Ήταν. Φαντάσου ότι για αυτή την ταινία. Αντώνιο, δεν ξέρω αν μας ακούσει, να είναι σε αγόρες όλα τα πιάτα το πανηγύρι. Εγώ στα πανηγύρια είμαι μεγάλη πιάτο. Πανηγυρτζού που λένε. Ναι, ναι, είσαι πολύ ψωνίζεις. Πάνω που έλεγα για τον Αλέξανδρο. Ρωμανό Λιζάρδο. Ναι, που είναι στο Σαν Σεμπαστιάν, το ακούσαμε. Ναι. Τον λυπάμαι, αλλά τελικά βλέπω. Τι τον λυπάς, και αν. Λυπάς τώρα. Ρε παιδί μου τώρα, λυπάμαι. Όταν πας για δουλειά. Όλοι τα έχουμε κάνει αυτά. Όταν πας για 2-3 μέρες, δεν ξέρω για δουλειά, δεν περνάς ποτέ καλά. Είσαι συνέχεια με ένα λάπτοπ με ένα. Δεν είναι ωραία η δουλειά, ρε συνάντηση. Ξέρεις ότι δεν έχει χρόνο ούτε να βγει. Λοιπόν, βγεις, ελάτε τώρα όλοι μαζί βλέποντας την είσοδο της Πενέλοπε Κρούζ αυτό στο είναι. Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν και της Μαριόν Κοτιγιάρ και του Χαβιέ Μπαρδέμ. Να λυπηθούμε όλοι μαζί τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο που είναι εκεί. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ αυτό το πλάνο. Ωραία. Κούκλες είναι. Τον κακομοίρη τον Αλέξανδρο. Είναι φίλες. Η Μαριόν Κοτιγιάρ πήρε τιμητικό βραβείο. Αχ, και συγκινήθηκε. Ναι, όντως. Εδώ έχει πάρει Όσκαρ και δεν το περίμενε. Πώς το περίμενε, αφού αυτά τα ξέρεις από πριν, τα συγκινήθηκε. Ναι, τώρα να ηθοποιεί. Ωραίες είναι, κούκλες, κούκλες. Τέτοιο φόρεμα, παιδιά, να σας πω κάτι. Τέτοιο φόρεμα φορούσε η Δέσποινα Βανδύ στο Ρεξ. Ναι, αλήθεια είναι. Να τα λέω. Αλλά τώρα η Πενέλοπε Κρούζ, ό,τι και να φορέσει. Και τη Δέσποινα Βανδύ, νομίζω αυτού του ίδιου σχεδιαστή ήταν. Ένα σχέδιο έκανε αυτό ο σχεδιαστή. Λοιπόν, ωραία. Θα το βρω το φουστάνι αυτό και θα σας το δείξω αύριο, για να ξέρετε ότι πώς το μοντέρνο συναντάει το κλασικό. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα, λοιπόν. Ο Διονύσης Χριστόπουλος συνάντησε τη στη Βίλα Ιόλα. Η Βίλα